βράζει για μία ακόμα φορά η παραλιακή ζώνη της Πάτρας μετά το θανάσιμο περιστατικό μεταξύ μεταναστών. Η αστυνομία έχει λάβει επιπλέον μέτρα ασφαλείας. Ήδη η δημιουργία ΜΑΤ βρίσκεται μέσα στο χώρο του εργοστασίου Λαδόπουλου, αλλά αυτό όμως φαίνεται ότι δεν επαρκεί. Κάθε μέρα έχουμε κυνηγητό εδώ, η αστυνομία έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά, μπορώ να πω. Πολύς ο κόσμος. Μπήκανε στο μαγαζί χτες από πίσω, σπάσαν το σύρμα. Οι πληροφορίες που ήθελαν τον νεαρό Αφγανό να σκοτώθηκε από σφαίρα επιβεβαιώθηκαν πλήρως και από την έκθεση του ιατροδικαστή. Όπως είχε καταγράψει κάμερα ασφαλείας, την ώρα του συμβάντος απεικονίζεται μία λάμψη και αμέσως μετά ο νεαρός μετανάστης σοριάζεται στο έδαφος. Την ίδια ώρα ο δράστης απομακρύνεται αφού πρώτα σκουπίζει τα αίματα από πάνω του. Δεν αποκλείεται τα πύρα να ήταν φίλια, δηλαδή ο δολοφόνος να προσπάθησε να ρίξει σε βάρος των Αφγανών της ΑΒΕΞ που εκείνη την ώρα επιτίθονταν, όμως τελικά δεν βρήκε το στόχο. Δεν προσπαθούν να λύσουν ένα θέμα το οποίο έχουν η κυβέρνηση, μάλλον έχει την κυρία ευθύνη. Ο προβληματισμός είναι μεγάλος, καθώς τελικά αποδεικνύεται ότι ανάμεσα στους μετανάστες κυκλοφορούν κάποιοι που έχουν όπλα. Ουσιαστική μέρημνα για την απομάκρυνση των μεταναστών από τα ετοιμόρροπα κτίρια απέναντι από το λιμάνι και τη μεταφορά τους σε οργανωμένα στρατόπεδα δεν έχει υπάρξει. Αυτό το οποίο έχει σημασία σήμερα είναι να ενταθεί η πίεση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αλλά και στον Πρωθυπουργό, έτσι ώστε να ληφθούν τα μόνα μέτρα τα οποία έχουμε προτείνει από την αρχή και είναι μέσα από ελέγχους η εκένωση του μεταβλισμού, έτσι ώστε να διασφαλιστούν και τα δικαιώματα στην ασφάλεια των κατοίκων, αλλά και το δικαίωμα των μεταναστών και των προσφύγων να ζουν σε δομές οι οποίες θα έχουν τουλάχιστον ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Κατά τα άλλα, οποιαδήποτε παράταση αυτής της εκκρεμότητας θα δημιουργήσει μεγαλύτερη πίεση και στο λιμάνι αλλά και στη γύρω περιοχή. Οι κάτοικοι των νότιων συνοικιών από την άλλη πλευρά δήλωναν προσφάτως έτοιμοι να καταφύγουν σε ένδικα μέσα, ζητώντας άμεσα λύσεις. Γιατί οι κυβερνητικοί, κυρίως βουλευτές, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι πιο υπεύθυνοι λόγω της κυβερνητικής θέσης, ναι, θέσης τους, ναι. Δεν μας δώσανε σαφείς απαντήσεις. Μας δώσανε δηλαδή απαντήσεις ότι ναι, θα φύγουν σταδιακά, αλλά θα πάμε με την άποψη ότι μην τους ταλαιπωρήσουμε, να μας πούνε αν θέλουν, να τους πείσουμε. Δηλαδή ούτε χρονικό περιθώριο μας δώσανε. Mm-hmm. Ούτε χρονικό δηλαδή ορίζοντα για να ξέρουμε πότε θα φύγουν, αλλά ούτε και σαφείς απαντήσεις.